μας κι ας συναντιούμε και του χρόνου να σας πούμε πέτε μας κι ας συναντιούμε. Η 31 του μηνός Δεκεμβρίου του 2019. Και όπως η παράδοση και το έθος της φυλής μας είναι να ανταλλάσσουμε ευχές για να έρθει ο νέος χρόνος με χαρά, με ειρήνη, με δημιουργία. Γι' αυτό ο λαός μας από τα παλιά τα χρόνια είχε καθιερώσει να τραγουδάει τα κάλαντα, τα παιδάκια κυρίως, και να φέρουν τα μηνύματα της χαράς. Γιατί τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία έχουν καθαρή την καρδιά και την αθωότητα και την αφελότητα. Όχι αφέλεια, αφελότητα, το προσέξουμε αυτό. Και γι' αυτό ο λαός μας έβαλε πρωταπόρα τα παιδιά, αφού ο Χριστός είπε ότι για να ζήσετε τη χαρά και την ευλογία πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά, αθώοι και καθαροί και απονήρευτοι. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας φέρνουν το μήνυμα της αλλαγής του χρόνου. Και ο χρόνος ο καινούργιος έρχεται καθαρός και ολόλευκος. Και πάνω σε αυτή την καθαρότητα του χρόνου εμείς οι άνθρωποι θα καταχωρήσουμε τα έργα μας, τις σκέψεις μας και τα σχέδιά μας. Και αν μεν αυτά είναι αγαθά, ο χρόνος θα είναι αγαθός. Αν αυτά είναι πονηρά, ο χρόνος θα είναι άσχημος. Θέλω να τονίσω και να το πω αυτό, ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να στηριχτούμε στα τρία ιδανικά της φυλής μας. Στην πίστη μας στον Χριστό, η Ορθοδοξία. Στην αγάπη μας προς την πατρίδα. Και το ενδιαφέρον μας για την οικογένεια. Τα τρία αυτά στοιχεία σήμερα πολεμούνται πανταχώθεν. Από πολλούς και από εμάς τους ιδίους ακόμα, γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Και αλλάζοντας την πορεία μας, να στηρίξουμε αυτά τα ιδανικά μας και να προχωρήσουμε τη ζωή μας με έργα αγαθά και προπάντων με έργα αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη που φέρει τη δύναμη. Αλλά δυστυχώς εμείς στον τόπο μας, ξέρετε, δεν έχουμε αγάπη. Έχουμε φθόνο, έχουμε αντιζηλίες και χαρακτηριστικά την κατάσταση αυτή που επικρατεί στην πατρίδα μας την είχε τονίσει ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, με το παραμύθι που έλεγε με την κατσίκα του γείτονα, θα το θυμόστε. Και για να μην υπάρξει κανένας που δεν το θυμάται, θα το επαναλάβω εγώ έτσι απλά για να το υπενθυμίσω. Είπε, λέει, κάποτε ο Θεός σε έναν άνθρωπο, πέσε μου, λέει, ό,τι θέλεις, τι μου ζητήσεις, αλλά στον διπλανό θα σου δώσω, το γειτονά σου, θα του δώσω τα διπλάσια από σένα. Και λέει αυτός, δεν θέλω τίποτα εγώ. Ένα θέλω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Αυτό λοιπόν το παραμύθι είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, ότι επικρατεί η ζηλοφθονία και η κακία. Γι' αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό, να γεμίσουμε την καρδιά μας αγάπη και να ενωθούμε και να συσπηρωθούμε στον πυρήνα της φυλής μας, στην παράδοσή μας, την καθαρά την ελληνική, και να απορρίψουμε κάθε ξενόφερτο στοιχείο, είτε οι άνθρωποι είναι ξένοι, είτε οι ιδέες τους είναι ξένες, είτε η κατάσταση είναι ξένη. Εμείς πρέπει να τα απορρίψουμε και να τα αποδιώξουμε και να συσπηρωθούμε στον πυρήνα μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας καθαρή και ελληνική. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.